τούτο το βασίλειο είναι καταραμένο. Ετούτο το βασίλειο είναι καταραμένο. Ετούτο το βασίλειο είναι καταραμένο, δεν έχει νόμους. Λειτουργεί χωρίς δικαιοσύνη. Εδώ τα πάντα ο χρυσός πουλάει και αγοράζει. Έτσι ο άστοτος σπάταλος μπορεί και σχεδιάζει την κάθε ανομία του με τέτοιο τρόπο, ώστε μικροί μεγάλοι ανοιχτά πάντα να τον καλύπτουν. Σκεπτόμενοι απερίσκεπτα. Έξω από κάθε αλήθεια, μην ξέροντας τις συνέπειες που η κάθε ψήφος φέρνει. Άνθρωποι τέτοιοι δεν βλέπουνε πόσο μεγάλη αρρώστια είναι το νέον ο εκφυλισμός και της δημοκρατίας, όταν σε έσχος και αρετή δίνουν την ίδια αξία. Και είναι τελείως αδύνατο, έστω ένας από όλους, με καλοσύνη και τιμή να ζήσει τη ζωή του. Αυτοί καίνε τα σπίτια τους, γκρεμίζουν πολιτείες και προκαλούν την πτώση τους. Τρία θα δεις σε λίγο. Αυτοί παράδειγμα διαφθοράς γίνονται και σε άλλους. Κοιτάξτε πώς ακολουθούν. Ορδές από παράσιτα, χοντρή σαν τα γουρούνια από πολυφαγία και τεμπελιά. Τέτοιο κοπάδι νομίζεις ότι μπορεί σωστά να υπερασπιστεί τη χώρα του σε πόλεμο φορώντας πανοπλία, όταν και ένα μεταξωτό στον νόμο του είναι βάρος? Και πώς θα μείνουν στη σκοπιά ξάγρυπνοι όλη νύχτα, σαν ορχαλίζουν όλοι τους μέχρι το μεσημέρι? Και πώς από τα χτυπήματα θα αντέξουν στη μάχη, όταν από τα μεθύσια τους έχουν σάπια υγεία? Νομίζουν πως είναι αλλιώτικοι. Γι' αυτό προκαλούν σε πόλεμο. Δίνε μου, Θεέ, τέτοιο στρατό να πολεμώ κάθε φορά. Εσείς, με τη δημοκρατία μας κάτω από τις εντολές σας και το ανθρώπινο δίκαιο στα χέρια τα δικά σας, εσείς που κάθε χρέος σας είναι συνυφασμένο με τη ζωή των πολιτών και την ασφάλειά τους, να έχετε τούτο κατά νου πάντοτε, αν μπορείτε. Πως είστε Θεού εκπρόσωποι πάνω στη γη. Αυτό είστε. Γι' αυτό πολύ περισσότερο από το δικό σας όφελος πρέπει να έχετε στο νου την ανθρωπότητα όλη. Σαν κυβερνήτες έχετε πολλούς κάτω από σας. Μα έχετε και εσείς, Κύριο, τον πάντων ηγεμόνα, που κάποια μέρα η κρίση του η τελική θα έρθει, και τότε αλίμονος αυτούς που πράξαν αδικίες. Ο Κύριος αυτός δεν δέχεται δώρα από κανέναν, ούτε διακρίνει διαφορά σε άρχοντα και χωριάτη, ούτε αν είναι κουρελής ή στα χρυσά ντυμένος. Αν έχει κάνει εγκλήματα, ναι,
θα βρεθεί μπλεγμένος. Όταν εμείς οι ασήμαντοι κάνουμε κάποιο λάθος, η αμαρτία είναι μικρή. Μικρός και ο κίνδυνός μας. Αφού μες στην κακία χάνεται μονάχα ο εαυτός μας. Όμως τα λάθη των ηγετών και πόλεις αφανίζουν. Και αυτοκρατόρων στέματα πετιούνται στα σκουπίδια.